Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Καταρχήν, να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κύριο Αντζακλή για την τιμητική πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για το εμβρυϊκό MRI, που αποτελεί μια καινούρια μέθοδο σχετικά, η οποία εφαρμόζεται κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης και δεν αποτελεί εξέταση screening, αλλά εξέταση συμπληρωματική του υπερηχογραφήματος. Στόχος της είναι να προσθέσει πληροφορίες οι οποίες είτε θα τροποποιήσουν την αρχική διάγνωση είτε θα την επιβεβαιώσουν, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία της αρχικής διάγνωσης. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της εξέτασης συζητώνται με μια ομάδα εξειδικευμένων ιατρών και κατά τον τρόπο αυτό η μέθοδος βοηθάει στην καλύτερη προγεννητική συμβουλευτική και στην βελτίωση της λήψης αποφάσεων στην εγκυμοσύνη, στον καλύτερο σχεδιασμό του τοκετού και στην καλύτερη περιγεννητική φροντίδα του βρέφους. Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η αυξημένη διακριτική της ικανότητα, το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε λήψεις σε διαφορετικά επίπεδα του χώρου. Δεν εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι η θέση του εμβρίου, το αυξημένο BMI της μητέρας, το ολιγάμνιο. Και επίσης, σε σχέση με το υπερηχογράφημα, είναι operator independent. Έχει κάποια μειονεκτήματα όπως είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητά της, το ότι είναι ακριβή μέθοδος και σχετικά χρονοβόρα. Μέσος χρόνος εξέτασης είναι περίπου 30 με 40 λεπτά. Επηρεάζεται σημαντικά από την κίνηση του εμβρίου. Δεν είναι εξέταση δυναμική, δηλαδή δεν έχουμε πληροφορίες σε real time. Και επίσης, άτομα τα οποία είναι κλειστοφοβικά έχουν δυσκολία στο να υποβληθούν στην εξέταση. Η τεχνική βασίζεται στη λήψη γρήγορων ακολουθιών ταυθείων στο έμβριο και παίρνουμε εικόνες στα διαφορετικά επίπεδα του χώρου. Η έγκυος, όπως βλέπετε στις εικόνες αυτές, τοποθετείται σε ύπτια ή σε πλάγια θέση και το πινείο τοποθετείται γύρω από την χιλιακή χώρα της μητέρας. Δεν χορηγείται ενδοφλέβιο σχιαγραφικό. Και η εξέταση, εφόσον το έμβριο συνεργαστεί εντός εισαγωγικών σωστά, κρατάει περίπου 30 με 40 λεπτά. Σε κάποια κέντρα χορηγείται κάποιο είδους καταστολή σε έγκυες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αγχωμένες. Και τέλος, είναι σημαντικό να συνοδεύεται η γυναίκα από κάποιο οικείο πρόσωπο που θα την βοηθήσει να είναι έτσι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γιατί έρχονται οι γυναίκες να κάνουν τη μαγνητική τομογραφία. Προϋπάρχει ένα προγεννητικό έμβριο και είναι γενικά έτσι όχι σε πολύ ευχάριστη ψυχολογική κατάσταση. Πριν την εξέταση, είναι πολύ σημαντικό για τον ακτινολόγο να υπάρχει ένα σαφές ιστορικό στο οποίο θα αναγράφεται η ηλικία της κοίησης, να υπάρχει το πόρισμα και οι εικόνες του υπερήχου και επίσης το ερώτημα προς απάντηση. Εστιάζουμε κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, σε ένα συγκεκριμένο έβριμα. Δεν είναι μια εξέταση η οποία γίνεται γενικά για να δούμε την κατάσταση του εμβρίου. Επίσης, η έγκυος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες αυτής και να μας έχει δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή της. Τέλος, προηγείται της εξέτασης μια νηστεία περίπου 4 ωρών και θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση καφέ, γλυκαντικών ουσιών και αναψυχτικών πριν την εξέταση, γιατί αυξάνουν την κινητικότητα του εμβρίου και είναι δύσκολο να πάρουμε σωστές εικόνες. Χρησιμοποιείται η μαγνητική τομογραφία εμβρίου κυρίως για τη μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρίου, αλλά επίσης για να ανοιχνεύσουμε και να διερευνήσουμε καλύτερα ανομαλίες του θώρακα, του γαστρικού συστήματος, του ροπιογενετικού συστήματος, ενώ δεν είναι καλή η μέθοδος η ανίχνευση ανομαλιών του μυοσκελετικού συστήματος και ιδιαίτερα των σκελετικών ανομαλιών. Περνώντας στις ενδείξεις, σε ό,τι αφορά τον εμβρυϊκό εγκέφαλο, η εξέταση δεν πρέπει να γίνεται πριν την 20η εβδομάδα κοίησης, κατά άλλως 22η, και είναι η ιδανική περίοδος να την πραγματοποιήσουμε μεταξύ της 28ης και 32ης εβδομάδας κοίησης, γιατί στο διάστημα αυτό έχουμε καλύτερη ανάλυση της εμβρυϊκής ελίκωσης και αυλάκωσης του εγκεφάλου. Η μυελίνωση εμφανίζεται μετά την 31η εβδομάδα κοίησης, ενώ σε ό,τι αφορά τη μελέτη του πιστίου βόθρου, και θα το δούμε αυτό καλύτερα στη συνέχεια, είναι καλύτερη μέθοδος όταν γίνεται μετά την 24η και 26η εβδομάδα κοίησης, όπου έχει αναπτυχθεί η παραγκεφαλίδα. Λαμβάνουμε εικόνες στα τρία επίπεδα του χώρου, δηλαδή στο εγκάρσιο, στο βελιαίο και στο στεφανίο επίπεδο, σε ακολουθίες ταυδίου, και συμπληρώνουμε την εξέταση με λήψη εικόνων τα φένα, που μας δείχνουν τη μυελίνωση όπως είπαμε, gradient echo που θα μας αναδείξουν αιμορραγίες και ακολουθίες διάχυσης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ανάδειξη της ισχυμίας. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο εμβρυϊκός εγκέφαλος έχει διαφορετική εικόνα
ανάλογα με τα διαφορετικά στάδια της κοίησης. Όπως βλέπετε εδώ, ένα έμβριο, στην 16η εβδομάδα κοίησης, πλαστικά δεν βλέπουμε έλικες και άβλακες του εγκεφάλου. Και καθώς προχωράει η εγκυμοσύνη, στην 26η βλέπουμε να αρχίζει να αναπτύσσει η ελίκωση και η αυλάκωση. Ένα έμβριο στην 30η εβδομάδα κοίησης και εδώ στην 33η βλέπετε την ανάπτυξη της ρωτογενούς ελίκωσης και αυλάκωση του εγκεφάλου και μοιάζει αρκετά η εικόνα του εμβρυϊκού εγκεφάλου στο στάδιο αυτό με το τελειόμενο νεογνό. Εν συνεχεία, αν συγκρίνουμε τις εικόνες του εξεταζόμενου εμβρίου με εικόνες που υπάρχουν σε άτλα της βιβλιογραφία, αυτό είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος. Υπάρχουν φυσιολογικά πρότυπα τα οποία ξεκινάνε περίπου από την 24η-26η εβδομάδα κοίησης και συγκρίνουμε τη μορφολογία του εμβρυϊκού εγκεφάλου με εκείνη φυσιολογικών εμβρίων. Και επίσης οι ίδιοι άτλαντες έχουν και βιομετρικά στοιχεία, οπότε παράλληλα πριν τη μορφολογία μετράμε και τα διάφορα βιομετρικά στοιχεία του εμβρίου. Η κύρια αιτία παραπομπής για πραγματοποίηση μαγνητικής θερμογραφίας εγκεφάλου εμβρίου είναι η κοιλιομεγαλία, η οποία, όπως γνωρίζετε, διακρίνεται σε ήπια όταν κυμαίνεται από 10 μέχρι 15 χιλιοστά, μετρίου βαθμού από 15 έως 20 και σημαντικού βαθμού από 20 χιλιοστά και πάνω. Μπορεί να είναι μεμονωμένη, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από άλλες συνοδές ανομαλίες, τις οποίες το εμβρυϊκό υπερηχογράφημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει τόσο καλά όσο η μαγνητική τομογραφία, η οποία είναι όψιον προαιρετική όταν οι μετρήσεις των πλαγίων κυριών είναι από 10 μέχρι 12 χιλιοστά, όμως συστήνεται ισχυρά όταν η μέτρηση είναι πάνω από 12 χιλιοστά και θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιείται όταν έχουμε αύξηση του μεγέθους των πλαγίων κυριών σε διαδοχικά υπερηχογραφήματα. Θα δούμε κάποια παραδείγματα. Εδώ έχουμε ένα έμβριο 32 εβδομάδων κοίησης με σοβαρού βαθμού κοιλιομεγαλία, όπως βλέπετε εδώ, η οποία στη μαγνητική τομογραφία εμβρίου μας έδειξε η εξέταση ότι οφειλόταν σε ισχυμοαιμορραγικές αλλοιώσεις. Εδώ βλέπετε αιμορραγία στο τείχομα των πλαγίων κοιλιών και στην ακολουθία διάχυσης φαίνεται ισχυμία στο εγκεφαλικό ημισφαίριο. Εδώ ένα άλλο παράδειγμα, 27 εβδομάδες κοίησης με μετρίου προς σοβαρού βαθμού κοιλιομεγαλία, όπως βλέπετε εδώ, και υπάρχει ανώμαλη διαμόρφωση της αύλακας του Σίλβιους, δηλαδή ανομαλία στην ελίκωση και αυλάκωση του εγκεφάλου. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η αύλακα του Σίλβιους εδώ σε σχέση με ένα έμβριο ίδιας εβδομάδας κοίησης φυσιολογικό. Άλλο παράδειγμα, έμβριο 30 εβδομάδων κοίησης με προοδευτικά επιδεινούμενη κοιλιομεγαλία, όπου η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου εμβρίου ανέδειξε μικρές εστίες χαμηλής έντασης σήματος στα τειχώματα των πλαγίων κοιλιών και ήταν μια περίπτωση περικοιλιακής ετεροτοπίας. Ενώ εδώ ένα παράδειγμα εμβρίου πάλι με σημαντικού βαθμού κοιλιομεγαλία, η οποία οφειλόταν σε στένωση του υδραγωγού του Σίλβιους. Τέλος, μια άλλη περίπτωση εμβρίου με κοιλιομεγαλία, η οποία οφειλόταν σε συγγενή λίμωξη από CMV, και στο παράδειγμα αυτό έχουμε όλα τα ευρήματα τα οποία μπορεί κανείς να δει σε συγγενή λίμωξη από CMV, διάταση των πλαγίων κοιλιών, καταστροφή του εγκεφαλικού παρενχήματος, εδώ με μικρή προεγκεφαλική κίστη, κυστεοποίηση στην υποφλοιώδη λευκή ουσία του εγκεφάλου, μικρές εστίες ετεροτοπίας και μεμβράνες εντός του κοιλιακού συστήματος. Έτσι, όπως είδαμε, η κοιλιομεγαλία μπορεί να είναι μεμονωμένη, αλλά να σχετίζεται και με όλες αυτές τις περιπτώσεις που προαναφέραμε. Επίσης, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου εμβρίου μπορεί να αναδείξει και άλλες πιο σύμπλοκες περιπτώσεις, όπως εδώ μια περίπτωση εμβρίου με λιεγκεφαλία, μια περίπτωση με παχυγυρία, εδώ είναι η εξέταση μετά την γέννηση, στο νεογνό το οποίο τελικά γεννήθηκε. Βλέπετε ότι τα ευρήματα δεν διαφέρουν σημαντικά, έχουμε ανώμαλη διαμόρφωση του φλοιού εδώ, η οποία επιβεβαιώνεται και μετά τη γέννηση, μια περίπτωση ολοπροσεγκεφαλίας και εδώ έχουμε μια περίπτωση αγενεσίας του διαφανούς διαφράγματος. Συχνή αιτία παραπομπής είναι επίσης η αγενεσία του μεσολοβίου, τόσο για να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση, αλλά επίσης και να αναδείξουμε συνοδές ανομαλίες, όπως στην περίπτωση αυτή. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το μεσολόβιο, έχουμε παράλληλη πορεία των πλαγίων κοιλιών, η διάδοση μορφολογία των μετωπιών κεράτων, αλλά επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ανομαλία στην ελίκωση αυλάκωση του εγκεφάλου. Αυτή είναι η εικόνα του πάσχοντος εμβρίου, συγκριτικά με ένα έμβριο ίδιας εβδομάδας κοίησης, όπου βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να διαμορφώνεται η ελίκωση και η αυλάκωση στο φυσιολογικό έμβριο. Εδώ έχουμε το Πάσχον. Είναι μια πιο σπάνια περίπτωση, η περίπτωση οζόδους σκληρίνσεως. Στο προγεννητικό υπερηχογράφημα καρδιάς βρέθηκαν εστίες υπορηχογενείς στην καρδιά, έβριμα ύποπτο για οζόδη σκλήρυνση, η οποία επιβεβαιώθηκε μέσω αυτών των μικρών εστιών
χαμηλή ένταση σήματος συνταφή ακολουθία, υψηλή συνταφένα ακολουθία, που είναι παθογνωμονικό έβριμα για οζώδης κλήρυνση. Το θετικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την οζώδης κλήρυνση στη μαγνητική, το αρνητικό όμως δεν την αποκλείει. Σε ό,τι αφορά την μελέτη του οπισθίου βόθρου, μετρήσεις της οπίσιας δεξαμενής μεγαλύτερης από 10 χιλιοστά μπορεί να οφείλεται σε μία περίπτωση απλά μεγάλης οπίσιας δεξαμενής, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα αυτό. Μπορεί όμως να οφείλεται σε υποπλασία σκόλικα, όπως βλέπετε εδώ, σε παραμονή οικίσης του Μπλέικ ή σε Dandy Walker σύνδρομο, μια περίπτωση βλέπετε εδώ. Τέλος, μπορεί να αναδείξει πριν τη σκιστική διεύρυνση του οπισθίου βόθρου, μπορεί να αναδειχθούν και άλλες ανομαλίες, όπως η περίπτωση αυτή, σύμπλοκη ανομαλία, ρομποκεφαλοσύναψη, μη διαχωρισμός των παρεγκεφαλικών ημισφαιρίων, όπως φαίνεται καλά στη μαγνητική τομογραφία. Πόσο έγκυρα μπορεί η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου εμβρίου να ανιχνεύσει ανομαλίες του οπισθίου βόθρου? Το άρθρο αυτό μας δείχνει ότι δεν είμαστε ακόμα πολύ καλοί με τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου εμβρίου στο να ανιχνεύσουμε τις ανομαλίες του οπισθίου βόθρου. Και ο κυριότερος παράγοντας σφάλματος είναι η πρώιμη εβδομάδα κοίησης για την πραγματοποίηση της μαγνητικής τομογραφίας. Δηλαδή, όσο πιο νωρίς γινόταν η εξέταση, τόσο πιο μεγάλη διαφωνία υπήρχε μεταξύ του προγεννητικού ευρήματος και του ευρήματος μετά τη γέννηση. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε, έτσι ώστε να μην ζητάμε να γίνονται πολύ νωρίς οι εξετάσεις για τη μελέτη της παρεγκεφαλίδας. Και επίσης, δεν θα πρέπει να διστάζουμε να επαναλαμβάνουμε την εξέταση όταν αυτό χρειάζεται, προκειμένου να δούμε την εξέλιξη των ευρημάτων με την εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Περνώντας σε άλλα συστήματα, στο θώρακα, βασική ένδειξη η συγγενής διαφραγματοκύλη. Η εξέταση γίνεται αφενός για να ανιχνεύσει την ανομαλία και να μας βοηθήσει λίγο να εντοπίσουμε ποια όργανα βρίσκονται στο ημιθωράκιο. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, βλέπουμε ότι υπάρχει λεπτοέντερο, τμήμα του σπληνός, τμήμα του νεφρού, το οποίο ανεβαίνει στο ημιθωράκιο. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και παχύέντερο, το οποίο σε συγκεκριμένη ακολουθία είναι με αυξημένη ένταση σήμα. Εκτός από το να δούμε και να επιβεβαιώσουμε την αρχική διάγνωση, είναι χρήσιμη μαγνητική τομογραφία για να μας υπολογίσει μια αδρά τον όγκο του πνεύμονα του εμβρίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το βαθμό της πνευμονικής υποπλασίας. Και υπάρχουν charts με τα οποία συγκρίνουμε τον όγκο του πνεύμονα του εμβρίου με εκείνων φυσιολογικών εμβρίων για να εκτιμήσουμε τον βαθμό της πνευμονικής υποπλασίας. Αντίστοιχα, και για την κυστική αδυνοματώδη δυσπλασία, επιβεβαιώνουμε τη διάγνωση. Επίσης, υπολογίζουμε τον όγκο του πνεύμονα, του φυσιολογικού πνεύμονα, για να δούμε λίγο πάλι τον βαθμό της πνευμονικής υποπλασίας, εφόσον υπάρχει. Σε ό,τι αφορά το ουροπιογεννητικό σύστημα, είναι χρήσιμη μαγνητική τομογραφία είτε σε περιπτώσεις υποπλασίας νεφρών, είτε σε πολυκιστική νόσο ή πλειοκιστικό νεφρό, υδρονέφρωση, σύμπλοκες ουροπάθειες ή για την καλύτερη διερεύνηση κυστικών μορφωμάτων της πιέλου. Εδώ έχουμε μια περίπτωση εμβρίου 34 εβδομάδων. Υπήρχε αυτή η πολυκιστική μάζα στην κοιλιά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αν πρόκειται για τεταμένες έλικες ή για πλειοκιστικό νεφρό. Ήταν όντως μια περίπτωση πλειοκιστικού νεφρού, όπως αναδεικνύεται στην μαγνητική τομογραφία. Εδώ μια περίπτωση από τη βιβλιογραφία με πολυκιστική νόσο των νεφρών. Βλέπετε πόσο υποπλαστικός είναι ο πνεύμονας. Εδώ μια περίπτωση διπλού συστήματος με ουρητηροκύλη. Η θέση της ουρητηροκύλης θέτει την υποψία απόφραξης. Εδώ μια περίπτωση βαλβίνων της οπίσιας ουρήθρας. Είχαμε ένα έμβριο με αμφωτερόπλευρη ουρητηροϊδρονέφρωση και θέλαμε λίγο να δούμε την κατάσταση των νεφρών και επίσης να δούμε και αν ήταν όντως βαλβίδες ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε με αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα την ύπαρξη βαλβίνων της οπίσιας ουρήθρας. Μας ανέδειξε αλλοιώσεις στο παρένχυμα, παρουσία κύστεων, από διαφοροποίηση του νεφρικού παρενχύματος, ευρήματα τα οποία βεβαιώθηκαν και μετά τη γέννηση και τελικά το νεογνώ μεταμοσχέθηκε στον πρώτο χρόνο ζωής. Σε ό,τι αφορά το πεπτικό σύστημα, είναι πολύ χρήσιμη μαγνητική τομογραφία γιατί το λεπτό έντερο έχει διαφορετική ένταση σήμα από το παχύ έντερο στις διαφορετικές ακολουθίες. Έτσι, μετά την 24η εβδομάδα κοίησης, το λεπτό έντερο έχει αυξημένη ένταση σήμα στην ταφδίο ακολουθία, δηλαδή ίση ένταση σήμα με την ουροδόχο κύστη, σε αντίθεση με το παχύ έντερο που έχει αντίθετο σήμα από την ουροδόχο κύστη. Και αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, ατρυσίας ορθού,
Στην προκειμένη περίπτωση, με την εξέταση αυτή αποδείχθηκε ότι υπήρχε συρρήγγιο μεταξύ κύστης και ορθού, γιατί η ένταση σήματος του παχαίως εντέρου ήταν αντίθετη από αυτή που κανονικά θα έπρεπε να είναι, και έτσι αποδείχθηκε ότι υπήρχε δίωδος ούρων από την ουροδόχο κύστη προς το παχιέντερο, με αποτέλεσμα να λιώνει την ένταση σήματος του παχαίως εντέρου, και το έβριμα επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια όταν στη γέννηση με την σκιαγράφηση της ουροδόχου κύστης και του παχαίως εντέρου. Κλείνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω λέγοντας ότι η μαγνητική τομογραφία εμβρίου δεν είναι screening test. Εστιάζουμε κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να διερευνήσουμε. Θα πρέπει τα αποτελέσματα να συζητώνται με μια ομάδα εξειδικευμένων ιατρών, έτσι ώστε να λαμβάνονται πιο σωστές δυνατόν αποφάσεις. Θα πρέπει να σεβόμαστε το σωστό χρόνο πραγματοποίησης της εξέτασης, να μην ζορίζουμε τα πράγματα να γίνονται πολύ νωρίς, γιατί τότε θα έχουμε ή ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, και θα πρέπει να μην διστάζουμε να επαναλαμβάνουμε την εξέταση όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σας ευχαριστώ πολύ.